έχετε κάτι να πείτε, γιατί είναι τελευταίος. Εκτός εάν αυτό το οποίο έχετε να του καταλογίσετε, και εκεί θα συμφωνήσω μαζί σας, είναι το 2% της εγκατέμισης και θέλω να πάω 13-0. Αυτό πράγμα, θα συμφωνήσω μαζί σας. Αλλά όλα τα άλλα είναι άθλια υπονοούμενα. Ο Υπουργός Οικονομικών παρακολούθησε σχεδόν όρθιο το μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, ενώ δίπλα του ήταν ο Ιβάν Σαββίδης καθώς και τα δύο του παιδιά. Με την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη, ο Ευκλήτης Τσακαλώτος απέφυγε να απαντήσει σε επίκαιρη ερώτηση που του είχε καταθέσει ο Άδωνος Γεωργιάδης με αφορμή τη συναντήση του Πρωθυπουργού στο Παρίσι με στελέχη τη Επενδυτική Τράπεζα Ρότσιλ. Βγαίνει χθες ο κ. Τσακαλώτος να παίρνει τηλέφωνο από το γραφείο του. Πού πήγε τώρα, μπήκε μέσα στο τζάκι. Δεν είναι σαν καλά του. Μια μισή ώρα πριν αρχίσει ο αγώνας, τι θα γίνει τώρα. Η ανακοίνωσή του είχε φροντίσει την παρουσία του Ευκλήτη Τσακαλώτου στη Θεσσαλονίκη. Από πού θα βγει, βγει από την άλλη. Μα δεν είναι σαν καλά του. Πάμε στο Γιάννη Πιταρά. Προφανώς και δεν είναι μεμτό να πηγαίνει ένα υπουργό στο γήπεδο, αλίμονο. Αλλά πρέπει και να την αγαπάει πολύ την ομάδα του για να θέλει να είναι δίπλα της ακόμη και τέτοιες φορτωμένες μέρες. Λέλια, τι γίνεται, χάθηκε μου στο τζάκι, πού πάει εδώ. Δεν είσαι καλά του πέρα. Ουίσκι, έλα έξω. Ουίσκι. Α, είναι δυνατόν τώρα. Πρέπει, θα βγει στην ταράτσα από εκεί. Ουίσκι. Να το. Πώς φάνηκε. Τι κάνεις τον Άγιο Βασίλη, κανείς. Δεν είσαι καλά σου. Τώρα το πλένε, ναι. Θα έχεις γίνει όλες τις αράχνες και τα λοιπά. Πιες λίγο ουίσκι. Πιες λίγο ουίσκι εκεί τώρα. Πάρε λίγο ουίσκι από εκεί. Πλένεσαι, ε. Τώρα θα έρθει το κρεβάτι μετά, με όλες αυτές από το τζάκι. Ωραίος. Πού σε βρήκαμε, ρε παιδί.